Πες μου, ναι. Ο σύντροφός σου ξέρουμε ότι είναι πλαστικός χειρουργός. Εγώ αν είχα σύντροφο πλαστικό, θα έμπαινα συνέχεια στο τρυπάκι του. Φτιάξε μου λίγο εδώ. Κάνε μου λίγο εκεί. Πείραξε μου λίγο αυτό. Μπαίνει σαν τον πειρασμό εσύ, ή είσαι λίγο cool και άνετη και έχει και αυτόν που σου λέει δεν χρειάζεται τίποτα, κουκλάρα μου. Είσαι καταπληκτική. Κοίτα, θα σου πω. Όσο ψάχνει, σίγουρα βρίσκει. Δηλαδή, αν κάτσει μπροστά στον καθρέφτη και κοιτάσει με λεπτομέρεια, με το φακό, ξέρει τον εαυτό σου, θα βρει σίγουρα κάτι. Δηλαδή, και τι πατούσε σου να κοιτάξει. Από εκεί και πέρα, προσπαθώ να μην μπαίνω συνέχεια στο τρυπάκι, γιατί είναι πολύ εύκολο για μένα. Ξέρει, ανοίγω το ψυγείο μου και τα έχω όλα μπροστά έτσι στη σειρά. Όχι, θέλω. Γιατί αν πω σε αυτό το τρυπάκι, άστο. Άστο τι θα πάθω. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Έχω κάνει. Τι έχει κάνει. Έχω κάνει κάνα δύο πραγματάκια. Έχω κάνει το στήθος μου, κρυμμένο το έχω, και έχω φτιάξει και τη μητούλα μου, την έχω κάνει λίγο πιο γαλλική. Ο σύντροφός σου τα έχει κάνει αυτά ή τα έχεις κάνει εσύ από πριν? Όχι, όχι, ο σύντροφός μου. Α, τα έχει κάνει. Αλλά μου αρέσει να το λέω, γιατί θεωρώ ότι... Μα ναι, δεν είναι τροπή, παιδιά. Το 2017, όποιος το κρύβει, νομίζω ότι, δεν ξέρω, ότι είναι βλακεία.